Νεολιτικός οικισμός της χειροκητίας περιλαμβάνεται από το 1998 στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και βρίσκεται κοντά στο ομώνυμο χωριό της επαρχίας Λάβη. Είναι οικισμός της νεολιτικής περίοδου 7500 με 5200 π.Χ. Οι κάτοικοι της χειροκητίας ζούσαν σε κτίσματα κυκλικού σχήματος. Στο κέντρο των κατοικιών υπήρχε εστία. Από τα κτίσματα αυτά σώζεται το κάτω μέρος των κήπων που ήταν λίθοι. Οι θύρες των κατοικιών είναι στενές και φαίνεται πως οι κατοικίες ήταν χτισμένες με τρόπο ώστε να προστατεύεται ο εσωτερικός χώρος από πλημμύρες, σαφέστερα κατασκευάζονταν κατώφια, ελαφρώς και περιψωμένα. Τα ταφικά έθιμα στο συνοικισμό της χειροκητίας αποκαλύπτουν σε μεγάλο βαθμό την θρησκευτικότητα των κατοίκων του που πηγάζει από το σεβασμό και τη λατρεία που έτρεφαν προς τους νεκρούς τους. Οι ταφές που βρέθηκαν σε ολόκληρο το ανασκαφικό χώρο ξεπερνούν τις 240. Οι περισσότερες από αυτές ανήκουν σε παιδιά και βρέφη, γεγονός που υποδεικνύει μεγάλη θνησιμότητα στην παιδική και εφηβική ηλικία. Ο μέσος όρος ζωής των κατοίκων της χειροκητίας ήταν 35 χρόνια για τους άντρες και 33 χρόνια για τις γυναίκες. Οι διατροφικές ανάγκες των κατοίκων καλύπτονταν κυρίως από την κτηνοτροφία, το κυνήγι, τη γεωργία και τη συλλογή άγριων καρπών. Οι κάτοικοι της χειροκητίας εμπλούτιζαν τη διατροφή τους με καρπούς που περισυνέλεγαν από άγρια δέντρα. Παράλληλα, οι κάτοικοι του οικισμού εξέτρεφαν σε χώρους έξω από το χωριό, κυρίως πρόβατα, αίγες και χείρους. Τέλος, το κυνήγι του ελαφιού πραγματοποιείται με άγνωστες μεθόδους. Δεν ανεβρέθηκαν βέλη. Γι' αυτό εικάζεται πως τα όπλα ήταν υποτυπώδη. Για παράδειγμα, ξύλινες λόγχες με αιχμή, σκληρημένη στη φωτιά και πάγιδες. Οι κάτοικοι της χειροκητίας κατασκεύαζαν εργαλεία από πορυτόλιθο, ασβεστόλιθο, διαβάση και οστά ζώων. Τα εργαλεία χρησιμοποιούνταν για την αναζήτηση και επεξεργασία τροφής και την μετατόπιση αντικειμένων. Η ανθρώπινη μορφή αποτελεί κυρίαρχο θέμα των ειδωλίων που αναβρέθηκαν στον νεολιθικό οικισμό της χειροκητίας. Οι κάτοικοι του οικισμού επεξεργάστηκαν τον διαβάση, μια σκληρή πέτρα, για την κατασκευή των λίθινων αγγείων που αποτελούν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κυπριακής ακεραμικής περιόδου. Υπάρχουν πέτρινα αγγεία διαφόρων σχημάτων από πλάκες ή κροκαλοπαγής ογκόλιθους ή από σκληρό ασβεστόλιθο. Λεπτές κούπες και λεκάνες επίσης ήταν φτιαγμένες από μαλακό ασβεστόλιθο. Για την κατασκευή κοσμημάτων χρησιμοποίησαν τον πικρόλιθο, μια πρασινοπή μαλακή πέτρα, η οποία βρίσκεται σε αυθονία στην κήτη του ποταμού Κούρη. Σε κρύπτη εδώ στη χειροκητία βρέθηκαν περίπου 20 ακατέργαστα βότσαλα, έτσι σύμφωνα με τους αρχαιολόγους θα πρέπει να υπήρχε ένα δίκτυο εφοδιασμού του πικρόλιθου που κάλυπτε ολόκληρο το νησί. Τα κοσμήματα από δεντάγια, θαλασσινά όστρακα, κορνεόλι, αιματίτη, ανδεσίτη και άλλους πολύτιμους λίθους εκδηλώνουν το λεπτό γούστο και επιβεβαιώνουν την αισθητική καλλιέργεια των κατοίκων που εκφράζεται και στη διακόσμηση των λίθινων αγγείων.